Όλα τα υπουργεία δύσκολα, οι απαιτήσεις περίπλοκες, θα τα καταφέρουμε. Η πρώτη προτεραιότητα, ο πρώτος στόχος που βάζετε εσείς? Ο πρώτος στόχος είναι να ξαναβρούμε την κανονικότητά μας, όχι ως Υπουργείο. Αυτή έχει βρεθεί ως κοινωνία, ως εκπαιδευτικό σύστημα. Βασιζόμαστε στους δασκάλους μας, στους καθηγητές μας, με όλες τις ελλείψεις και τις δυσκολίες. Τα βιβλία φέτος μπήκαν στην ώρα τους, άρα δεν μπήκανε ζητήματα σε σχέση με τη λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος, περισσότερο σχέση με την Εκκλησία. Μπήκανε εκεί. Κοιτάξτε, καταρχήν είστε πολύ ενημερωμένος και όντως αυτό είναι ένα από τα μεγάλες επιτυχίες του Υπουργείου. Ανοίξαν τα σχολεία στην ώρα τους, τα βιβλία ήταν στην ώρα τους. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το εξασφαλίσουμε και για του χρόνου. Για τα υπόλοιπα, νομίζω, όπως είπε και ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος, δεν υπάρχουν παρεξηγήσεις. Συνεχίζουμε με τα συμφωνηθέντα. Είπατε μακριά και αγαπημένοι, σημαίνει μακριά, κάτι αυτό? Μακριά και αγαπημένοι είναι όλες οι οικογένειες. Έχουν μέλη, φίλους, συγγενείς που είναι και μακριά και αγαπημένοι. Να είστε καλά, είναι νέα όλη η ομάδα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα. Λοιπόν, είναι ο κύριος Γιαβρόγλου, ο νέος Υπουργός Παιδείας. Αναλαμβάνει ένα πολύ κρίσιμο πόστο, είναι γεγονός, Κώστα.